πρώτη φορά ήταν με καλάζνικο. 15-16 χρονών ήμουν. Πρώτο δώρο που θα κάνει ο νονός στο βαφτιστήμιο του είναι ένα πιστόλι. Η σχέση των κριτικών με τα όπλα είναι ερωτική. Το περιποίησα σαν την κακή κοπελιά. Τη λύνω, τη λαδώνω, τη σκουπίζω και την κρεμάω. Η αγάπη μου είναι. Δεν υπάρχει κριτική οικογένεια χωρίς όπλα. Να έχεις όπλο στην Ελλάδα είναι παράνομο, εκτός κι αν έχεις ειδική άδεια. Στην Κρήτη όμως τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Η οπλοκατοχή είναι παράδοση. Πολλές οικογένειες έχουν όπλα στην κατοχή τους, τα οποία είναι κοιμήλια από την τουρκοκρατία και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τις τελευταίες δεκαετίες ωστόσο, τα πράγματα ξέφυγαν από τον έλεγχο. Κάποιοι κριτικοί έφτασαν να παίζουν μπαλωτιά σε γλέντια ακόμη και με καλάσνικο. Τι συνέβη όμως στο νησί και αυξήθηκε τόσο δραματικά η οπλοκατοχή? Αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε στην ορεινή Κρήτη, στην επαρχία Μυλοποτάμου, που αποτέλεσε πυρήνα αντίστασης κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να ρωτήσουμε τους ίδιους τους κριτικούς τι σχέση έχουν με τα όπλα. Ήρθαμε στα Νόια, στην καρδιά της ορεινής Κρήτης, για να μάθουμε πόσο ζωντανή παραμένει αυτή η παράδοση. Όποιος στα Νόια γεννηθεί, λέει, φέρνει μεγάλη ευθύνη. Αλλά έναν Ανογιανό, γνήσιος. Και σε χαρές και πόλεμο πρέπει να διακρίνει. Το όνομα το παρατσούκλι σας. Παρατσούκλι Πιστόλι. Πιστόλι! Ναι. Όνομα και πράγμα. Όχι βέβαια, κύριο σε όλα. Νομοταγής πρόβατα. Κανα πιστόλι έχετε ή έτσι σας φωνάζουμε? Τώρα μου κάνεις ανάκριση τώρα. Εντάξει, καλά, καλά, δεν είπα τίποτα. Πώς να την πάρει άλλη καμιά τη θέση τη δική σου, που όλες τις χάρες του δουλειά της ευρίσκουν στο κορονίσιο. Ευχαριστώ. Απολαμβάνοντας το ενογενό lifestyle. Η μάνα μου. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, καλά, εσείς? Στο σπίτι του Λευτέρη Μπέρκη, τρεις γενιές περήφανων κριτικών μας καλωσορίζουν με ρακές και μας μιλούν για την ιδιότυπη σχέση τους με τα όπλα. Τι σημαίνει να είσαι κριτικός? Νομίζω ότι είναι η ντομπροσύνη και η αυθεντικότητα. Και η κουζουράδα βέβαια. Έχουμε και μια κουζουράδα σε σημείο καλό όμως, όχι κουζουράδα ελαφράδα. Ναι, ναι, κουζουράδα. Κουζουράδα μια τρέλα. Ο Καζαντζάκης έλεγε ότι την Κρήτη την κάνανε Κρήτη και την έχουν καθιερώσει στο παγκόσμιο στερεώμα οι κουζουλοί, όχι οι νοικοκύριδες. Δηλαδή σε καταστάσεις που πέρασε αυτός ο τόπος. Την κατοχή, πριν την τουρκοκρατία. Οι άνθρωποι δεν εσκύβανε το κεφάλι εύκολα. Είχαν αυτή την εξαρτησία και έπαιζε ρόλο αυτή η κουζουράδα. Δηλαδή τον πόλεμο τον έκανε γλέντι. Μπαλωτιέ και παίζαμε στον αέρα. Δεν πάει πριν με, μόνο αέρα εδώ πάει. Ναι, ναι, ναι. Κάναμε νοήματα γύρω στα ρούμε τι μπαλωτιέ. Εντάξει, απ' έξω πάει, ξέρω που είναι να πάω. Ήταν ένα μέσο επικοινωνία, α πούμε. Από το ένα μητάτο στο άλλο με τι μπαλωτιέ καταλαβαίνανε ότι υπήρχε ο κόσμο εκεί, ότι υπήρχαν και άλλοι, ότι είναι καλά. Ήταν ένα μέσο. Ο κόσμος τα έχει στο αίμα του τα όπλα. Δηλαδή, μέσα φωτογραφίες, ο άλλος στέκει με το όπλο και το καμαρώνει. Γιατί το όπλο τον βοήθησε να απελευθερωθεί. Τα Νόγια μας τα χτίσαμε πάνω στα ποκαίδια. Για τρεις φορές. Άλλες γενιές. Μα τα θεμέλια ίδια. Η πραγματικότητα είναι ότι μετά κάπου ξέφυγε η δουλειά. Ήρθανε πολλά όπλα με τον νεοπλουτισμό. Έγινε εμπόριο. Βγάζαν άνθρωποι λεφτά από τα όπλα. Τα όπλα τα χρησιμοποιούσε ο κόσμος που δεν ήξερε. Γιατί παλιά και στους γάμους και στις χαρές ρίχνανε 2-3 άτομα από το σπίτι πυροβολισμού στον αέρα για να δηλώσουν στο χωριό ότι παντρευτήκαμε, έχουμε χαρά. Απλά είναι μια εκδήλωση κεφιού, χαράς, ότι τι ζεις τη στιγμή ρε παιδί μου και το εκδηλώνω έτσι. Όπως εδώ είμαι. Όπως τα πιάτα. Ναι, αυτό, όπως τα πιάτα. Πώς προέκυψε αυτός ο νεοπλουτισμός? Ο νεοπλουτισμός προέκυψε από τις επιδοτήσεις. Ο κόσμος τρελάθηκε με τα πολλά λεφτά. Δεν ήξερε τι να τα κάνει τα λεφτά. Τα έκανε όπλα, τα έκανε σφαίρες, τα έκανε πράγματα ανούσια. Και όπως είναι λογικό, άμα έχεις το γάτο κάτω από το τραπέζι και τα ψάρια από πάνω, θα τα φάει. Δηλαδή αυτό που σύμβαινε παλιά στα γλέδια πριν 15-20 χρόνια, να είσαι σε ένα γάμο σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης, να ρίχνουν χιλιάδες πυροβολισμούς, ήταν άλλο ποταμόν. Συμβαίνει και σήμερα. Αυτό που έχει περάσει στον υπόλοιπο κόσμο, ότι η κριτική είναι
άνθρωποι οι οποίοι είναι γκάου, να σου το πω έτσι, ότι είναι μπαμπούμ, πυροβολισμού Τέξας, δεν είναι η Κρήτη Τέξας. Δηλαδή το όπλο χρειάζεται όταν κινδυνεύει η ζωή σου, η περιουσία σου, η σωματική σου ασφάλεια. Η τιμή σου. Η τιμή σε αυτόν τον τόπο παίζει μεγάλο ρόλο. Άρματα που δεν φαίνονται κάνουν τον άντρα άντρα. Που είναι στον τόπο τη η καρδιά τη στη σωστή την πάντα. Ωραία, δώσε μου τώρα ένα. Το γάμο σα ρίξανε καμιά μπαλωθιά. Μια μόνο. Ναι, ναι, γλεντήσανε. Ξέρει πότε παίζεται στο γάμο το όπλο παραπάνω. Όταν πιωθεί ο άνθρωπο. Όταν πιωθεί, όταν είναι όμω στα σωστά του, θα πάει μέτρια. Εγώ έπαιξα μια γάμο το Για το δω λίγο. Βρίσκουμε σφαίρες γι' αυτό. Τώρα οι σφαίρες του είναι κακόβρεψες. Αυτό είναι τουρκοκρατίας. Άντε. Και πιανού ήταν, ε. Πιανού. Ναι. Ποιος το είχε. Εγώ το είχε. Από πού το πήραμε. Από τον πατέρα μου το πήρα. Από τον πατέρα. Και ο πατέρας. Ο πατέρας θα το είχε πάρει και αυτός από κάπου αλλού. Α. Εμείς τα λόγια είμαστε πολύ τυχεροί γιατί στα γλέδια, στους γάμους δεν ρίχνουμε πυροβολισμούς. Τώρα πολλά χρόνια. Έχει τεράστιο ρόλο και σε αυτό έχει παίξει ο παράγοντας ο Βασίλης Κουλάς. Ένας τεράστιος γεράρης, μια τεράστια προσωπικότητα. Σε ψηλό ξερί, ζει. Ο Βασίλης Κουλάς έχει διαχωρίσει τη θέση του ως προς την αυθαίρετη χρήση των όπλων εδώ και δεκαετίες. Να παίξει μουσική σε γλέντια, εάν υπάρχει έστω και η παραμικρή υποψία ότι κάποιος θα ρίξει στον αέρα. Είχα σταματήσει και σε γλέντια και έφυγα. Λόγω του ότι παίξανε πυροβολισμούς. Εσάς το ατύχημα πώς είχε γίνει. Μόλις βγήκα να παίξω με ενθουσιασμό και με πολύ έτσι αγάπη, πλησιάσανε να παίξω αυτό γιατί τους αρέσανε κάποια τραγούδια που εγώ είχα μελοποιήσει. Να παίξω αυτό, θα παίξω όλο, θα τα παίξω όλα. Με το να παίξω όλα, βγάζει το όπλο μπροστά μου, στο ένα μέτρο. Να φοπλήσει να παίξει και πήρε μπροστά και μίλησε στο πόδι και με τραυμάτισε. Μετά το 1975, που υπήρχε έξαρση, δεν ήταν μόνο η οπλοχρησία. Ζωοκλοπές, ναρκωτικά, προστασίες, μαγαζών. Δεν είναι ξεκομμένο τώρα μετά άλλο. Η πορνεία. Δεν τα γνώριζε η πολιτεία. Τα γνώριζε. Αφήκανε λοιπόν σιγά σιγά διαχωρικά και διωγγωθήκαν. Και μετά ύστερα μη αναστρέψιμο. Το πράγμα το πιάνεις από την αρχή και το σπάς το σπυράκι πριν μεγαλώσει. Σε αυτά τα ορεινά χωριά επικρατεί ένα άγραφο δίκαιο. Οι ντόπιοι λύνουν τις διαφορές τους μεταξύ τους. Ο Παπανδρέας Κεφαλογιάννης των Ανογείων το γνωρίζει πολύ καλά. Λοιπόν, άκουσε να δεις κάτι να το ξεκαθαρίσουμε. Σε αυτό το κομμάτι θα μιλήσουμε για την ορεινή Κρήτη, για τα χωριά γύρω από τον Ψιλορίτη. Εδώ πέρα η αστυνομία στις διαμάχες των κατοίκων δεν έχει θέση. Όχι πως υποβαθμίζουμε ή αγνοούμε την αστυνομία. Όταν συμβεί κάτι, παρεμβαίνουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Εδώ λέγονται μεσίτες. Θα μπει ο παπάς του χωριού, θα μπουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι επηρεάζουν καταστάσεις και έχουν ένα κάποιο κύρος και ένα σεβασμό στις διαμαχόμενες πλευρές.
Και μπαίνουν λοιπόν εκεί μέσα, καθίζουν σε ένα τραπέζι, μιλάνε πρώτα με τους μεν, μετά με τους δεν, τους μονιάζουν μετά σε ένα τραπέζι, γίνονται τα προβλήματα και γίνεται το ευήβατο, δηλαδή το ευήβατο, ο σασμός είναι, σκρουντούν τα ποτήρια και κάνουν ευήβατο και τελειώνει ο τσακωσμός. Αν είναι κάτι σοβαρότερο, θα προχωρήσουν σε ένα είδος σύσφυξης σχέσης. Να βαφτίσουν ένα παιδί, να παντρέψουν ένα ζευγάρι, δηλαδή να δεθεί η σχέση αυτή που να μην έχουν πλέον προβλήματα. Αυτό μπορεί να φαίνεται τρελό. Όμως εδώ αυτό κρατάει ισορροπίες. Κρατάει ζωντανά τα χωριά και δεν έχουμε βεντέτες και δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Ή τουλάχιστον έχουν μειωθεί σε πολύ χαμηλό ποσοστό. Γιατί μπαίνουν οι άνθρωποι που έχουν μάθει, που αφρουκάζονται την κοινωνία. Διότι αν καταλάβεις ότι ξεφύγει μια κατάσταση σε δύο οικογένειες, δεν είναι μόνο δύο οικογένειες. Πίσω από αυτές τις δύο οικογένειες είναι άλλες 50, 60, 70 οικογένειες. Ολόκληροι στρατοί. Θα σου πω ένα μικρό ιστορικό που γίνεται στο νεκροταφείο στα Νόγια, που αυτό φαντάζει απίθανο και απίστευτο. Έχει πεθάνει ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος. Έχει κατεβεί λοιπόν ένας πρώτος ξάδερφος από την Αθήνα, ο οποίος είναι 50 χρόνια στην Αθήνα. Γίνεται η κηδεία. Βάζουν την πλάκα, φεύγει ο κόσμος. Στέκει πάνω στο μνήμα ο άνθρωπος, εγώ το λέω και έχει σηκωθεί τρίχα μου, και βγάζει το όπλο του από τη μέση και φωνιάζει το όνομα του νεκρού με μια μεγάλη φωνή. Και παίζει έναν πυροβολισμό στον αέρα. Πάει στον τάφο του αδερφού του και του φωνάζει «Μανώλη!» και παίζει άλλη μια μπαλωθιά στον αέρα. Πάει στον τάφο του πατέρα του και βγάζει κραυγή, του φωνιάζει «Πατέρα!» και παίζει άλλη μια πυροβολισμό. Πήγε σε 5 δικά του μνήματα και έπαιξε έναν πυροβολισμό στο κάθε μνήμα. Αυτό μπορεί να ακούγεται τώρα, δεν ξέρω αν το καταλάβουν όποιοι το ακούσουν. Εμείς είχαμε αντερχιάσει. Εμείς κλαίγαμε σε αυτό το πράγμα. Αυτή λοιπόν είναι η φωνή του κριτικού στο Θεό. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν ο άγραφος νόμος συναντάει τη δικαιοσύνη? Ήρθαμε Ηράκλειο να μας λύσει την απορία ένας δικηγόρος. Γεια σας. Α, τι κάνετε? Καλώς ορίσατε. Καλά είσαστε. Τι κάνετε? Καλά, καλά εσείς. Καλώς ορίσατε. Περάστε. Κι εγώ έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στα όπλα. Ωστόσο, είμαι υπέρμαχος και οπαδός της νομιμότητος. Έχω ένα Glock 19. Προφανώς δεν το κουβαλάω κάθε μέρα μαζί μου. Όμως σε κάποιες δύσκολες δίκες και τα λοιπά, τι σου προσφέρει? Ίσως περισσότερο είναι αυτή η αόρατη ασφάλεια που αισθάνεσαι εσύ μέσα σου. Η αγάπη των κριτικού για τα όπλα είναι υπερβολική. Υπερβαίνει την ερωτική αγάπη και φτάνει ίσως στη σχέση πατέρα-παιδιού. Τόσο πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι τρελοί και παλαβοί με τα όπλα. Wow. Τους επισκέπτομαι στο κρατητήριο και τους λέω γιατί, και μου λέει: ξέρω ότι κινδυνεύω, γιατί μου τα βρήκαν. Ξέρω ότι θα περάσω αυτόφορο. Ξέρω ότι ενδέχεται να καταστραφεί το ποινικό μου μητρό, η ζωή μου κτλ. Μπορούμε να πάρουμε πίσω τη συλλογή μου? Δεν υπάρχει ημέρα που να μην διαβάσει σε κάποιο site εδώ το τοπικό ή σε κάποια εφημερίδα ότι συνελήφθη κάποιο για παράνομο όπλο κατοχή. Σχεδόν καθημερινό το φαινόμενο. Πίστευτο. Ως εκ τούτου λοιπόν και οι δικαστές, κατανοώντας ακριβώς αυτή την ευρεία διάδοση του συγκεκριμένου φαινομένου και βάζοντας πάνω απ' όλα την κοινωνική του συνείδηση που είναι απόλυτα αναπτυγμένη, αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να προσαρμόσουν το ύψος της ποινής στην προσωπικότητα του συγκεκριμένου δράστη που συνελήφθη. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει συλληφθεί είτε με ένα είτε με περισσότερα όπλα, στο καφενείο θα τον αντιμετωπίσουν όπως τον αντιμετώπισαν και πριν τη σύλληψη του από αυτά τα όπλα. Ας πούμε ενδεικτικά τώρα εδώ, αν θέλεις να σου δείξω, έτσι, την Πέμπτη μόνο, την Πέμπτη που μας έρχεται, είναι μόνο 7 δικογραφίες στο Α Τριμελές Πλημελιοδικείο, 7 δικογραφίες μαζεμένες περί την παράνομη οπλοκατοχή. Τουλάχιστον πιστεύω 30 υποθέσεις την εβδομάδα, σίγουρα σε επίπεδο Ηρακλείου υπάρχουν για εγκλήματα παράνομης οπλοκατοχής και προφορίας. Δεν πάνε να μου λένε ότι πλέον οι παλωθιές και τα λοιπά αλλάξανε. Ακόμα έχουμε θέμα οπλοκατοχής. Βεβαίως. Στην Κρήτη είναι ιδιαίτερα έντονο το φαινόμενο της παράνομης οπλοκατοχής. Έχει όμως και κάποιες προεκτάσεις, είπα, που για τις οποίες φέρει ακέραια την ευθύνη η ελληνική πολιτεία. Γιατί αν είχε νομοθετήσει και είχε πράξει τα δέοντα, ίσως θα ήταν πολύ λιγότερες αυτές οι υποθέσεις. Θέλω να πιστεύω και το λέω με τα λόγου γνώσεως ότι οι περισσότεροι εξ αυτών, εάν είχαν την ικανότητα να νομιμοποιήσουν αυτά τα οποία έχουν, θα το έπραταν προκειμένου να μην έχουν την οποιαδήποτε ποινική εμπλοκή. Δηλαδή έχουμε γιατρούς, αξιωματικούς. Προσφάτως. Γιατρός, σοβαρότατος και πάρα πολύ καλός επιστήμονας συνελήφθη με μια αρκετά μεγάλη ποσότητα παράνομων όπλων τα οποία δεν μπορούσε να νομιμοποιήσει. Σημαίνει ότι είναι κακός γιατρός, σημαίνει ότι είναι επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Άλλη μια υπόθεση στο κέντρο του Ηρακλείου, πάλι με άσκοπους πυροβολισμούς. Και εδώ έχουμε παράνομη εισαγωγή όπλων, παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών, παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου.
ένα Smith & Wesson περίστροφο, ένα Heckler & Koch, είναι αυτά συνήθως που χρησιμοποιεί η αστυνομία, τα USP, τα Heckler & Koch αυτά, ένα υποπολιβόλο Kalashnikov. Έτσι. Ένα υποπολιβόλο Σμάισερ γερμανικής κατοχής, άλλο ένα Kalashnikov, ένα υποπολιβόλο Mag και αυτό γερμανικής κατοχής. Δηλαδή έχουμε 13 εδώ. 13 όπλα, ναι. Δεν είναι γουρλίδικο το 13. Enfield, Mauser, Duo, Bren, Thompson. Βλέπουμε δηλαδή εδώ πέρα μια έκθεση κατάσχεσης με 120 περίπου όπλα. Βέβαια από ό,τι τα παρατηρήσεις τα περισσότερα είναι της γερμανικής κατοχής, Λούγκερ, Βάλτερ. Οπλοστάσιο κυριολεκτικά. Όπα, να τα φωτογραφίες, κακό, Jesus Christ. Αυτά που τα είχε, είχε μια τυπική έκθεση. Ναι, αυτός ήταν πολύ μερακλής, είναι πολύ μερακλής. Δηλαδή τα είχε τοποθετημένα σε ειδικές θήκες μέσα. Φυσικά λιμένα, δηλαδή από εκεί δείχνεις και το ποιόν του συγκεκριμένα. Ειδικά λιμένα, μην τα βλέπετε στα που είναι στην ΙΑ Ηρακλείου. Σίγουρα αυτή η εικόνα στην Κρήτη δεν έχει την ίδια ειδωλογική και χαρακτηρολογική ποινική απαξία, δεν έχει την ίδια βαρύτητα σε σχέση με μια εικόνα σε ένα τυπικό διαμέρισμα του ζωγράφου των Αθηνών. Σε πολλούς κριτικούς, η αγάπη για τα όπλα κοστίζει ακριβά. Γιατροί, επιχειρηματίες και γενικώς επιφανή μέλη της κοινωνίας της Κρήτης έχουν κατά καιρούς συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή. Είμαστε περίεργοι να δούμε πώς αγοράζει κάποιος ένα όπλο. Νόμιμα φυσικά. Αλλά εδώ το ραντεβού είναι σε μια πολυκατοικία. Ας δούμε. Για να δούμε τι μας περιμένει στο πέμπτο. Οπ! Καλώς ήρθατε. Γεια! Τι κάνουμε, καλά. Ω, wow. ναι. Όπα. Έτσι. Έτσι, έτσι. Ναι, ναι, σωστά. Αυτή είναι η σωστή λάβη. Δεν κλείνουμε τα μάτια ποτέ και τα δύο ανοιχτά. Αλήθεια. Ναι. Και δεν αληθώ. Με το ένα μάτι περπατάς. Ναι, αλλά αληθωρίζεις, γιατί είναι τόσο μικρό. Εγώ που είμαι τυφλή. Με τα δύο, με τα δύο. Ναι. Και τα δύο ανοιχτά, ναι. Τα μάτια να πειραγωγίζουν. Μα το Θεό αληθωρίζω όμως. Να σου πω περίεργα, πόσα όπλα πουλάς το μήνα, περίπου. Δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα για τον αριθμό, τι να σου πω. Πόσες παραγγελίες. 15, 20. 10, 15. Γύρω στα 10, ναι. Ποια είναι η διαδικασία, γιατί είμαστε σε ένα διαμέρισμα εδώ. Πώς γίνεται αυτό. Εδώ είναι καταρχήν τα γραφεία της εταιρείας μας. Αν εγώ θέλω να έρθω να αγοράσω αυτό, μπορώ. Θα πρέπει να βγάλεις την άδεια από την αστυνομική αρχή. Την άδεια αγοράς και μετά μπορείς να έρθεις από εδώ να το προμηθευτείς. Υπάρχουν όπλα να αγοράσεις και φθηνά και ακριβά και ό,τι πληρώσεις παίρνεις με λίγα λόγια. Πού κειμενόμαστε, δηλαδή ποιο είναι το πιο φθηνό όπλο που μπορεί κάποιος να βρει. Μπορεί να ξεκινήσει από 250 ευρώ και να πάει χωρίς όριο. Τι έχουμε λοιπόν εδώ, για πες μου. Εδώ έχουμε απ' όλα. Για δείξε. Let's get down to business. Λοιπόν, εδώ έχουμε πιστόλια τα οποία είναι η τελευταία μοντέλα, πολύ εξειδικευμένα. Μπορεί να τα προμηθευτούν και σκοπευτές. Αθλητές και ιδιώτες για την ατομική τους ασφάλεια. Mm-hmm. Έχουμε ένα λιόκανο το οποίο μπορεί να το αγοράσει κάποιος με κυνηγετική άδεια. Είναι όμως κατάλληλα φτιαγμένο για αγωνιστική σκοποβολή. Άντε! Ναι, είναι χειροποίητο. Αυτό φαίνεται σαν να κατεβάζει ελικόπτερο. Και για μένα, αν ήθελα κάποιο πιο να παίρνω για ασφάλεια, αυτό. Γιατί? Είναι πιο μικρό σε διάσταση, πιο ελαφρύ. Μπορείς να το έχεις πάνω σου. Η απόκτηση ενός όπλου στην Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή η δυσκολότερη διαδικασία από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης. Και φαντάζομαι αυτό συνεισφέρει και στην παράνομη αγοροπολισία. Όσο περισσότερα νόμιμα όπλα υπάρχουν, τόσο λιγότερα παράνομα θα υπάρξουν. Είχαμε πάντα όπλα νόμιμα στο σπίτι και ο πατέρας μου και ο παππούς μου. Ασχολούμαι πάνω από 10 χρόνια με τη σκοποβολή. Και κάποια στιγμή πήρα την απόφαση, αφού μου αρέσει το αντικείμενο, να κάνω και την εμπορία των όπλων. Όπα! Wow. Σφαίρες, κακός, πανικός. Και ευλόγησαν το στρατό μας, ιδίως τους σκοπευτές μας. Εσείς αυτός, α. Όπα! Wow. Αυτό το όπλο γιατί είναι τόσο ιδιαίτερο? Γιατί είναι χειροποίητο, κατασκευής, αμερικάνικη κατασκευής. Άντε ρε. Από πλουργό παραγγελία. Ειδικά για το αγώνισμα της πρακτικής σκοποβολής. Χριστουγεννιάτικο δώρο. Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Τώρα που πλησιάζουν και οι γιορτές. Τι ρώτησες τον Άι Βασίλη? Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
Είναι, σας ταιριάζει και στο μέγεθος. Η Κρήτη έχει μια έφεση στα όπλα. Να. Και θέλει λοιπόν να μην δημιουργηθούν σωστοί χώροι, σκοπευτήρια, που να λειτουργήσουν ομοιοπαθητικά για τους ανθρώπους. Ένας χώρος εκτόνωσης από αυτή την αγάπη που υπάρχει στα όπλα. Θα έρθει να τα δει μαζί μου. Ναι, άμα. Ποιος τη χάρη σου. Αχ, εγώ, εσείς ποιος τη χάρη. Σε πρόγραμμα όμως. Καλώς. Τώρα που έπιασα όπλο στα χέρια μου, ήρθε η ώρα να παίξω κι εγώ μια μπαλωθιά. Νόμιμα όμως. Και με την κατάλληλη παρέα. Το Παπανδρέα. Και πώς αποφασίσατε να γίνετε παπάς? Μ' άρεσε. Ναι. Δεν μ' αρέσει ποτέ να ακολουθώ το κοπάδι. Φαίνεται. Έχω τραβήξει το δικό μου δρόμο, τις δικές μου γραμμές και όποια μου αρέσει. Πείτε μου την πρώτη φορά που πιάσατε όπλο. Όπλο έπιασα σχετικά μεγάλο, σε μεγάλη ηλικία. Δηλαδή? Γύρω στα 19 χρονών, 18-19 χρονών. Σκοπευτικός. Όμιλος πρακτικής σκοποβολής Ηρακλείου. Ωραία. Και είσαστε πρόεδρος από πότε εκεί? Πρόεδρος είμαι τώρα ένα χρόνο. Άντε, να τα κατοστήσετε. Ευχαριστώ. Σκοπευτής όμως το σύλλογο αυτό είμαι από το 1995. Και αυτό είναι αντισυμβατικό. Παπάς και σκοπευτής. Δεν είναι καθόλου αντισυμβατικό. Γιατί πέρα από παπάς, είμαι και Ανογιανός, είμαι Κρητικός, είμαι Έλληνας άντρας. Μπήκε στη ζωή μας και η σέλφη, κατάλαβες. Παίζουμε από το άνοιγμα των χεριών μας και προς μπροστά. Παίζουμε, τι εννοούμε παίζουμε? Πυροβολούμε. Ωραία. Αυτό είναι... το παίζουμε με αποσυντονίζει λίγο. Παίζουμε πυροβολισμό. Είναι τόσο αυστηροί οι κανόνες της πρακτικής σκοποβολής. Δεν στρίβει όπλο, δεν βγαίνει, ναι, όπλο μόνο του. Ναι. Υπάρχουν κριτές που δίνουν εντολές. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, τίποτα δεν γίνεται μόνο του. Πρακτική σκοποβολή είναι τρία πράγματα. Ισχύς, ταχύτητα και ευθυβολία. Πρέπει να είσαι πολύ γρήγορος μέσα σε ένα στάδιο. Πρέπει να είσαι πολύ εύστοχος μέσα σε ένα στάδιο και πρέπει να παίζεις και με ένα σωστό πυρομαχικό για να μπορείς να έχεις πάντα τις ίδιες επιδόσεις. Βάλτε λίγο τα αυτιά σας. Are you ready? Stand by. Τέλεια, περνάμε. Are you ready? Stand by. Οκ. Okay. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, νομίζω. Μεγάλες στιγμές. Αυτό βλέπουμε ότι το όπλο είναι πάντα άδειο. Το όπλο πώς πιάνεται? Μπαίνει πάντα βαθιά μέσα στο χέρι σου, το δάχτυλο πάντα έξω από τη σκανδάλη και ο δεξής αντίχειρας πάνω στην ασφάλεια. Okay. Αυτή είναι η ασφάλεια του όπλου. Okay. Ωραία. Βλέπεις μια κόκκινη κουκίδα στο κέντρο του στόχου. Κουκίδα, α, ναι. Ωραία. Βάζουμε γυαλιά ακουστικά. Ωραία. Ωραία, πού πάω τώρα? Σημαδεύεις τώρα ένα μέταλλο το κίτρινο. Φτιάξε με επιθετικά λίγο τον κορμό. Λίγησε λίγο τα χέρια. Κατεβάζεις αυτό εδώ κάτω. Ωραία. Το όπλο είναι πλέον έτοιμο. Βάζεις λίγο δάχτυλο μέσα στη σκανδάλη και τραβάς μαλακά. Εντάξει. Στο διπλανό του. Πολύ ωραία. We'll be right back.
Ναι, είναι αδρεναλίνη. Πολύ ωραία. Αλλά έχω εγκλωβιστεί μέσα στην αδρεναλίνη βασικά. Είναι λίγο. Όπως είδες, το σημάδι πας καλά. Δεν έχασες ούτε μία βολή. Ήρεμα και ωραία. Οπότε από εδώ και πέρα, καλώς όρισε στην πρακτική αποβολή. Ευχαριστώ. Ελπίζομαι να σε δούμε στα παιδεία σύντομα. Είστε καλά. Ευχαριστώ. Α, το δικό σας είναι μπλε. Ναι, σαν τον ουρανό. Συχνά θα το βρείτε μέσα σε παιδεία πρακτικής σκοποβολής. Είναι ένα από τα πολύ καλά όπλα πρακτικής σκοποβολής. Ευθύβολο και οπότε είμαστε εντάξει. Είστε έτοιμος. Έχετε καταλάβει το στάδιο. Γεμίστε, οπλίστε, ετοιμαστείτε. Are you ready? Stand by! Καλός. Όχι όσο καλός είμαι εγώ. Πάντα δύο προτεραιότητες κυρίες που δεν συζητάμε. Έχουμε ακόμα λίγο δουλίτσα, αλλά... Σου είπα ότι η σχέση των κριτικών με τα όπλα είναι ερωτική. Το περιποίησες σαν την καλή κοπελιά. Γιατί είναι μια καλή κοπελιά το όπλο και τον κάθε κριτικό. Επήρανε μου τα ΕΚΑΜ το 45. Πήρανε μου τα ΕΚΑΜ το 45. Μα εγώ θα πάρω αυτόματο και ο χάρος θα τσιπάρει. Ο εγκληματολόγος Γιώργος Παπακοσταντής γνωρίζει από πρώτο χέρι τη στενή σχέση των κριτικών με τα όπλα, αφού υπήρξε αστυνομικός υποδιευθυντής Ρεθύμνου. Συνδύασε γνώσεις και εμπειρία στο βιβλίο του «Απ' τη παράδοση στη παράβαση». Δεν υπήρχε αγόρι στην εποχή μου 8, 9, 10 χρονών που να μην είχε έφεση εδώ σε αυτά τα μέρη να ασχοληθεί με τα όπλα. Μεγαλώναμε πολλές φορές έχοντας στον τοίχο το όπλο του παππού που πολέμησε τους Γερμανούς, που πολέμησε στην Μικρασία και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι μια κουλτούρα. Σήμερα πόσοι στην Κρήτη έχουν όπλα, δηλαδή τι αριθμό μιλάμε? Υπάρχουν αυθαίρετες εκτιμήσεις για συνολικό αριθμό όπλων. Δεν έχει γίνει έρευνα και προφανώς δεν μπορεί να πει ακριβώς κάποιος τον αριθμό όπλων που υπάρχει. Αυτό όμως που μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει κριτική οικογένεια χωρίς όπλο. Και λέγοντας δεν υπάρχει, αν υπάρχει μια εξαίρεση του 4-5%, απλά επιβεβαιώνει τον κανόνα. Βάζοντας βέβαια μέσα στην έννοια όπλο από τον κράτο του παππού μέχρι το κυνηγετικό, μέχρι και τα σύγχρονα αυτά που βλέπουμε, ακόμα και Καλάζνικοφ. Δηλαδή μιλάμε για 700, 800, 900 χιλιάδες όπλα, 1 εκατομμύριο. Αν μπούμε νούμερο και κολλήσουμε σε αυτό, ίσως να είμαστε ευθαίρετοι. Δηλαδή τουλάχιστον ένα όπλο ανακριτικό, αν το πάμε ναι, έτσι, ίσως και νομίζω, παραπάνω. Ίσως και παραπάνω. Αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί μια κοινωνική απαξία σε μια μικρή μερίδα κριτικών, όταν το όπλο αυτό χρησιμοποιείται σε γλέντια και ρίχνουμε πυροβολισμού στον αέρα. Όταν μάλιστα το όπλο αυτό είναι αυτόματο και έχει μεγάλη δύναμη πυρός και ακούγονται ρηπές, αρκετοί το καταδικάζουν. Όχι όμως σε τέτοιο βαθμό ούτως ώστε να απέχουν από τις κοινωνικές εκδηλώσεις τις οποίες γίνεται. Δηλαδή μπορεί να πει κάποιος κριτικός που πήγα σε ένα γάμο και ρίξανε χιλιάδες πυροβολισμούς, δεν έφυγε όμως. Δεν εφαρμόζεται ο νόμος ο ελληνικός στην Κρήτη όσον αφορά τα όπλα. Απλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Διότι η αστυνομία δεν μπορεί πρακτικά να παρέμβει σε ένα γάμο 1000 ατόμων όπου υπάρχουν 20-30 όπλα και πάνω στο τσακίρ και φυρίχνουν ρηπές και να πάει να κάνει εκεί κάποιο είδους σύλληψη ή κάποιο είδους επέμβαση, διότι προφανώς θα επέλθει σύραξη και θα θρυνήσουμε θύματα. Επίσης να πούμε ότι γύρω από τα όπλα έχει αναπτυχθεί ένα ολόκληρο οργανωμένο δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος, διότι κάποιοι εμπορεύονται τα όπλα, κάποιοι εμπορεύονται τις σφαίρες και εκμεταλλεύονται τη ζήτηση που υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα. Κυρίως τα δίκτυα έχουν μεταξύ τους συνδέονται με συγγενικές σχέσεις, είτε εξαίματος είτε εξαγχιστίας, ή διαστρεβλώνονται και στη λειτουργία αυτά τα δίκτυα για πιο οργανωμένες μορφές εγκληματικότητας και υπήρξαν τέτοιες μορφές και ίσως υπάρχουν ακόμα όπως ήταν τα ναρκωτικά. Από πού τα φέρνουν τα όπλα? Υπάρχουν πολλές πηγές. Η τελευταία πηγή ήταν μετά την κατάρρευση Αλβανίας το 1997, όπου έσπασαν οι αποθήκες του στρατού και με διάφορους τρόπους, κυρίως με φορτηγά, φαίνεται ότι ήρθαν και αρκετά Καλάζνικοφ ή διάφορα άλλα όπλα στην Κρήτη. Γεγονός είναι ότι τα τελευταία 20 χρόνια, κυρίως μετά το 1980,
που άρχισε μια οικονομική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη μας έφερε από το Γαϊδουράκι του 1986 στο Καγιέν του 2000. Άρχισε και άνθησε πραγματικά και το εμπόριο όπλων και η χρήση των όπλων. Η κυβέρνηση και η πολιτική τι κάνουν για αυτό το θέμα? Δεν είναι κάτι που τους... Κοιτάξτε, αυτό θα το εντάξετε ακριβώς στο πελατειακό σύστημα με το οποίο λειτουργεί το ελληνικό κράτος. Είναι οι προστάτες, οι πολιτικοί, τουλάχιστον για χρόνια υπήρξαν έτσι και εξακολουθούν δυστυχώς. Τους βολεύει αυτό. Ακριβώς, και είναι και οι πελάτες, οι οποίοι εμπλέκονται σε διάφορα θέματα. Ο ένας μπορεί να είναι πελάτης γιατί έχει χτίσει ένα αυθαίρετο, ο άλλος μπορεί να είναι πελάτης γιατί θέλει να έχει τα νότα του ήσυχα, επειδή του αρέσει να ρίχνει με όπλα στους γάμους. Και για έναν αστυνομικό, πόσο δύσκολη είναι η δουλειά όταν ξέρεις ότι όλοι θα έχουν κανένα όπλο? Ειδικά συγκεί, πάρα πολύ δύσκολη. Έχουν υπάρξει θύματα. Πριν από μέρες, μπορεί να ξέρετε ότι πέθανε ο ειδικός φρόρος Λαζαρίδης, ο οποίος είχε βληθεί στα Ζωνιανά. Ήταν για ένα διάστημα, μια δεκαετία περίπου, από το 1998 μέχρι το 2007, ήταν σχεδόν στην ημερήσια διάταξη η ανταλλαγή πυροβολισμών, αστυνομικών και να πω κακοποιών, χασοκαλλιεργητών, κατοίκων του ορεινού όγκου του Ψιλωρίτη. Ώρα 11 το πρωί. 20 τζιπ της Ελλάς με 80 αστυνομικούς συνοδεία εισαγγελέα πλησιάζουν τα Ζωνιανά. Από τους θάμνους και τα σπίτια του χωριού, ο στρατός των βαρώνων των ναρκωτικών ανοίγει πυρ με καλάζνικοφ και υποπολιβόλα. Πραγματική μάχη ξέσπασε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 ειδικοί φρουροί που εστάλησαν ως πρόβατα επισφαγή. Ο τρόπος που τα μέσα ενημέρωσης διαχειρίστηκαν την υπόθεση οδήγησε τους Ζωνιανούς στο να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με τους δημοσιογράφους. Στην είσοδο του χωριού βρίσκεται το σπήλαιο Σφεντόνη. Ο ξεναγός Βασίλης Ζαχαράκης, γέννημα Θρέμα Ζωνιανός, δέχτηκε να μας μιλήσει. Τα Ζωνιανά παρεξηγηθήκανε γιατί βάλανε το 99% των Ζωνιανών. Το 100% των Ζωνιανών στο ίδιο τσουβάλι. Δεν είπαμε ότι είμαστε όλοι καλοί, αλλά δεν είμαστε και όλοι κακοί. Εμένα ο πατέρας μου είχε όπλο. Αλλά εγώ έπρεπε να γίνω άνω των 20 χρονών για να μου πει ότι αυτό είναι το όπλο. Όταν ένας πιτσιρικάς 10 χρονών και 12 χρονών κρατάει όπλο, τι ξέρετε εγώ τι κρατάει, δεν κρατάει όπλο. Δεν ξέρει τι κρατάει. Εμείς εδώ στην Κρήτη το έχουμε ότι το όπλο πάει από πάπου προς πάπου και συνεχίζει. Είναι ένα έθιμο το οποίο θα ζει και θα ζει πάντα στην Κρήτη. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να βρεθεί κάποιος να πει ότι θα πάμε να αφοπλίσουμε την Κρήτη. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφοπλίσουμε την Κρήτη. Μία με την άλλα που λέει έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη. Αυτός ο στίχος είναι... Τι είναι? Όλα τα λεφτά, δηλαδή έχω κάτι μέσα μου που πρέπει να το βγάλω. Υπό τον φόβο διώξεων από τις αρχές, κανείς στην Κρήτη δεν παραδέχεται ότι έχει αυτόματα όπλα ή και περίστροφα. Ένας δέχτηκε να μας μιλήσει υπό την προϋπόθεση να μην αποκαλύψουμε την ταυτότητά του. Κάποιοι μπορούν να πούνε ότι έλα ωραία, αυτός έχει πιστόλι, το παίζει μάγκας, το παίζει καπετάνιος που λένε εδώ στην Κρήτη. Όχι, δεν είναι έτσι. Βγάζω τα σώψυχά μου εκεί. Αλλά φρένει η ψυχή μου, δηλαδή μου αρέσει. Και αν μπορούσα και ήμουν νόμιμος και δεν είχα κάποια δικαστήρια, θα έβαζα και εγώ την άδεια. Πότε άρχισε η σχέση σου με τα όπλα? Από μικρό παιδί, 15-16 χρονών ήμουν. Μου είχε δώσει ένας ξαδερφός μου στο χωριό, ήταν Καλάζνικοφ. Η πρώτη φορά ήταν με Καλάζνικοφ. Και μου έδωσε και έπαιξα μια γεμιστήρα κι εγώ και από εκεί ξεκίνησε μια όμορφη σχέση με τα όπλα. Δεν φοβόσουν. Το έχεις δει κι αλλού, φαντάζομαι. Τι, πώς... Το έβλεπα. Πήγαινα σε γάμους, το έβλεπα. Και μια μέρα ζήτησα εγώ... Καλάσνικοφ. Πολλά. Όχι ένα, δεν ήταν ένα. Και ζήτησα κι εγώ να παίξω και μου δώσαν και έπαιξα. Αν κάποιος, αφού είναι παράνομο το όπλο, φαντάζομαι έχεις. Ναι. Ξέρω όμως ότι θα αντιμετωπίζω και τις συνέπειες άμα με πιάσουν. Θεωρείς ότι πρέπει να το έχεις πάντα πάνω σου? Όχι. Το παίρνω μαζί μου όταν πάω σε ένα γλέντι συγγενή μου, σε κάποιου πολύ φιλικού μου προσώπου ή ακόμα και σε κηδεία. Πού βρίσκει κάποιος παράνομα όπλα? Αυτά έρχονται. Και σου λένε, έχω αυτό, έχω αυτό, έχω αυτό, έχω αυτό, κάποιος. Πρέπει να ξέρεις γνωστό δηλαδή. Ναι.
Πόσο πάει? Μπορεί να ξεκινήσει είχε από 1500, φτάνει στα 2,5, 5,000, 6 και 10. Ένα Καλάσνικοφ. Τώρα είναι αυτά 2,5. Και οι σφαίρες? Οι σφαίρες του κάνανε πριν κάποια εποχή 1,5 ευρώ. 1,30, 1,20 η μία. Και σε ένα βράδυ πόσες θα ρίξεις? Παλιά που δεν υπήρχε κρίση, μπορεί να παίζεις και 100 και 150, να παίζεις 5 γεμιστήρες. Μπορεί να παίζεις, αν είσαι και λεφτά, να παίζεις και 1.000 και 2.000. Πλάκα κάνεις. Είναι ακριβό το σπορ, Είναι ακριβό, ναι. Η πιο ευτυχισμένη ανάμνηση που έριξες μπαλουθιά? Είναι τώρα. Πριν 3,5 χρόνια είναι η γέννηση της κόρης μου. Ήρθα εδώ σε αυτό το σημείο που καθόμαστε και έβγει μια γεμιστήρα για το καλό. Τις χαρές τους οι κριτικοί τις εκφράζουν παίζοντας μπαλωθιές. Για μια οικογένεια στα Ζωνιανά όμως, αυτό το παιχνίδι απέβει μοιραίο. Ήταν το 92. Σαν να είναι χθες. Σε γάμο? Ναι. Σε γάμο. Δικό σου ανθρώπου? Του μεγάλου μου αδερφού η γυναίκα. Και αξέχασα 13 χρονών εγώ τότε. Και ήταν ο πρώτος, ο δεύτερος χορός που γινόταν, δηλαδή είχε ξεκινήσει το γλέντι. Και άρχισε ο άλλος να βαράει αμέσως από την αίθουσα. Είναι η πόρτα και είναι και το παραθυράκι πάνω στην πόρτα. Και προσπαθούσε να πυροβολήσει από εκεί, μέσα από την αίθουσα. Εγώ είμαι δίπλα. Έτυχε, δηλαδή και ήμουν δίπλα του. Και άλλος ένας, κοντοχωριανός από εδώ. Και του σήκωσε το όπλο. Κατάλαβε ότι έχει φύγει η πρώτη σφαίρα και του σηκώνει το όπλο. Ευτυχώς δηλαδή ο άνθρωπος κατάλαβε ότι έχει φύγει η πρώτη σφαίρα και του σήκωσε το χέρι. Αλλιώς θα σκότωνε κι άλλο κόσμο. Και είναι στα 30 μέτρα η νύφη μου απέναντι, με το 11μηνο παιδί της στην αγκαλιά. Την έφαγε εδώ. Καροτίδα, ακαριέα κατευθείαν. Αυτό είναι το έθιμο. Σε εισαγωγικά, αυτό είναι το έθιμο. Δεν έχω δει άνθρωπο που έχει κάνει τέτοιο πράγμα να μπει φυλακή. Να δικαστεί παραδειγματικά. Στην περίπτωση τη δικιά μας δικάστηκε 7 χρόνια και του μειώθηκε η ποινή 3,5 χρόνια και δεν έκατσε ούτε ένα λεπτό φυλακή. Πώς το ξεπερνάει κάποιος αυτό? Δηλαδή ο αδερφός σου, η οικογένειά σου, πώς ξεπερνάει δηλαδή κάτι, ένα τέτοιο σοκ? Νομίζω ότι το απέδειξα πριν ότι δεν. Ο λαγός κρύβεται σε ένα σημείο, εγκουνά. Είναι εκεί, κάθεται. Και υπέρδικα. Τον ψάχνω. Ναι. Τον ψάχνω εγώ, να κατώνω τα κραδιά, χτυπώ, μέχρι τον ευρώ, να πορήσει, δεν να πηγαίνω. Οι πέδικες πετούνε. Δηλαδή μπορεί να είναι και από πέρα και να είμαι εγώ πάει να σηκωθούν να γύρουν κάτω οι πέδικες. Κατάλαβα. Ο λαγός θέλει υπομονή. Ναι. Και υπέρδικα πόδια. Είναι για να φάτε ή είναι για σαν σπορ, ρε παιδί μου? Χόμπι είναι χόμπι. Πιο πολύ, αλλά είναι και για το φαΐ μας. Εμάς ο πατέρας μου δεν έκανε άλλη δουλειά. Μας ενάθρεψε και είμαστε 7 αδέρφια. Και μας ενάθρεψε από την κοινή. Επάντρεψα 3 κοπέλια. Μπαλωθιές άσκοπες δεν έπαιξα. Α, δεν παίξατε, Γιατί και αυτό? Δεν τις θέλω. Δεν τις θέλω τις μπαλωθιές τις άσκοπες. Γιατί αυτό? Δεν μου αρέσουν. Πάω στο κυνήγι, επιστρέφω, τη λύνω, τη λαδώνω, τη σκουπίζω και την κρεμάω. Την έχω εγώ γύρω στα 10 χρόνια τώρα. Τα αγαπάτε, τόπλο. Και
πιο πολύ από τη γυναίκα. Άντε! Η αγάπη μου. Η αγάπη μου. Η αγάπη μου είναι. Η συντροφιά. Η συντροφιά. Για να πάω στο βουνό να πάω την πορεία μου να κυνηγήσω, όπλο πρέπει να κρατήσω. Δεν γίνεται λοιπόν χωρίς. Η γυναίκα το ξέρει για την ερωμένη. Για αυτή την ερωμένη, ναι. Για άλλη, όχι. Τα όπλα, παράνομα ή όχι, επικίνδυνα ή μη, οι κριτικοί δύσκολα θα τα βγάλουν από το DNA τους.